Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον Γιάννη Βαβάτσικο. Γιάννη, πες μας δύο λόγια για τις πρώτες σου μέρες στον Εθνικό. Ήταν πολύ όμορφα να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ομάδα. Θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες έχουμε κάνει ένα πολύ καλό κλίμα. Δεν είχα κάποιο θέμα προσαρμογής. Με τα περισσότερα παιδιά ήμασταν συμπαίκτες και πριν. Είμαστε μια παρέα, αυτό μας διακατέχει, ότι είμαστε μια παρέα. Έρχεσαι από τον Λυσιακό στην Α1 και έχεις κάνει και ένα πέρασμα και από την ΑΕΚ. Δηλαδή δύο μεγάλες ομάδες. Πώς βλέπεις τον Εθνικό σαν επίπεδο και σαν... Να σου πω την αλήθεια, δεν έχει να ζηλεύεις τίποτα ο Εθνικός από ομάδες της Α1. Ίσα-ίσα πιστεύω σε κάποια πράγματα είναι και καλύτερος, αν όχι ανταγωνιστικός. Εντάξει, στην ΑΕΚ ήταν μια πολύ ιστορική ομάδα, είχαμε και ένα βάρος. Η Λυσιακός μετά ήταν μια ομάδα στην οποία, η οποία στηριζόταν σε νεαρούς παίκτες, σε κάποιους ξένους που είχε φέρει. Φέτος στον Εθνικό είμαστε όλοι παίκτες, περισσότεροι είναι στις Α2, πρωταγωνιστούσαν τόσα χρόνια. Κάναμε ένα μείγμα μαζί με κάποιους νεαρούς και συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Και πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντως, αυτό που είπες πριν, ο Εθνικός δεν είχε ζηλέψει τίποτα κάποιες ομάδες. Από καμία ομάδα δεν είχε ζηλέψει. Ο Εθνικός έχει δώσει ήδη τα πρώτα τρία φιλικά. Στα δύο πήρε το θετικό αποτέλεσμα, στο ένα έχασε. Και έχει παίξει και δύο μάτς κυπέλου. Στο ένα προκρίθηκε με τον Όφη, στο άλλο αποκλείστηκε από τη Βέρεια. Πες μας δύο λόγια για την εικόνα του Εθνικού σε αυτά τα μάτς. Στα φιλικά είναι ένα, ουσιαστικά είναι μια προπόνηση να δεις αυτά, να βγάλεις μέσα στο παρκέ αυτά που έχεις δουλέψει, αυτά που θες να κάνεις. Να σου πω την αλήθεια, τα φιλικά για μένα δεν έχουν κάποια σημασία, ίσως για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Τώρα όσον αφορά το κύπελο, μέσα στην Κρήτη ξέραμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά το ότι όλοι οι παίκτες το προσεγγίσαμε με σοβαρότητα και ουσία, πηγαίνοντας εκεί για να δείξουμε ότι καλύτερο είχαμε. Τώρα για τη Βέρεια, εντάξει, είναι αυτό που λένε σε ένα παιχνίδι, κάποιος κερδίζει, κάποιος θα χάσει, έτυχε να ήμασταν εμείς ηττημένοι. Κάποια λάθη στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε διάρκεια στο δεύτερο, είδαμε τα λάθη μας, θα τα δουλέψουμε τώρα ώστε να φανούμε πιο δυνατοί και να μην τα ξαναπαναλάβουμε στον πρώτο αγώνα που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο με το Λάβρο. Ένα μήνυμα να στείλεις στον κόσμο. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Εύχομαι να δω από κοντά, να ζήσω από κοντά αυτή την εμπειρία. Τους θέλω να είναι στο κήπεδο κάθε αγωνιστική να μας στηρίζουν και να μας βοηθάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.